νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν το τέλος του χρόνου. Ο Εμμανουήλ Κακαβελάκης θα είναι ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, ο οποίος και θα αντικαταστήσει τον κύριο Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Να σημειώσουμε ότι το αίτημα του σημερινού γενικού πρόξενου κυρίου Μιχαλόπουλου προς το Εθνικό Κέντρο με τη συμπλήρωση της τριετίας να επιστρέψει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα έγινε δεκτό. Στο μεταξύ, ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη, κύριος Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο οποίος αναμένεται στη Μελβούρνη για να αναλάβει τα καθήκοντά του προς το τέλος του 2020, προδιετίας υπηρέτησε ως γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις στην ελληνική παροικία και αποκομίζοντας τις καλύτερες αναμνήσεις. Μιλώντας σε ομογενειακό μέσο ενημέρωσης της Αιγύπτου και συγκεκριμένα στον δημοσιογράφο Νίκο Κάτσικα για τη μετάθεσή του στη Μελβούρνη, ο κύριος Κακαβελάκης εξέφρασε τη χαρά του που θα έρθει στη Μελβούρνη, τονίζοντας ότι θεωρείται παγκοσμίως η τρίτη μεγαλύτερη ελληνική πόλη και εκτός των άλλων είναι χαρά του που θα βρεθεί και πάλι σε πολλούς Αιγυπτιώτες κοντά και δύο Αλεξανδρινούς που ζουν εδώ. Να σημειώσουμε, κυρίες και κύριοι, τέλος ότι κατά την παραμονή του στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ο Εμμανουήλ Κακαβελάκης τιμήθηκε με τον ανώτατο ταξιάρχη του Σάβα Υγειασμένου από τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρο τον Δεύτερο. Η καταγωγή του είναι από την Κίσαμου της Κρήτης. Πάντα στη ζωή του με υγεία, χαρά και στα παιδάκια. Είπαμε πέρα αυτού το άξιο! Άξιο!